5 λεπτά. Όχι, παραπάνω. 10. Γιατί έχει γίνει πάρα πολύ συζήτηση εδώ. Είναι 2 τροπολογίες, 10 λεπτά. Ναι, ναι, ναι. Λιγότερο από τον κύριο Πολάκη, πάντως. Το έχω κόψει από τον κύριο Ξανθό το χρόνο ήδη. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, άκουσα με μεγάλη προσοχή τον κύριο Καραθανασόπουλο και που είπε ότι εμείς θα πούμε στους ανθρώπους μην ψηφίσετε, μη σας επηρεάσει το χειρότερο κακό, ποιος θα κόψει περισσότερο. Αν ομιγέννητο κερδίσει η Νέα Δημοκρατία, θα είναι άλλο ένα τεράστιο λάθος του ΚΚΕ. Γιατί όταν το πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας θα ξεδιπλωθεί και δεν είναι ανάγκη να κάνουμε εικασίες, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι είπε ο κύριος Τουρνάρας για το ασφαλιστικό, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι είπανε για το φόρο πάνω στην ενέργεια με την ανακοίνωση που κάνανε, μπορούμε να δούμε ακριβώς τι έχουν πει για το 1:5 στη δημόσια διοίκηση, στο δημόσιο τομέα 5 φεύγουν, ένας έρχεται. Και όλος ο δικός μας κόσμος, ο δικός σας κόσμος και ο δικός μας κόσμος θα υποφέρει από αυτό. Πολλές φορές το έχει κάνει το λάθος του ΚΚΕ, πολλές φορές το έχει κάνει το λάθος και η αριστερά. Δεν είμαστε στις συνθήκες που ηγεμονεύει ο νεοφιλελευθερισμός. Κυριαρχεί ο νεοφιλελευθερισμός. Αλλά παντού είναι τρωτός σε την αντίδραση των λαϊκών στρωμάτων και των μεσαίων στρωμάτων που φοβούνται και την κεντροδεξιά, πόσο μάλλον την άκρα δεξιά. Και γι' αυτό εμείς καλούμε και το ΚΚΕ και τους ψηφοφόρους ή να πιέσουν να αλλάξετε τη γραμμή για να μπορέσουμε μαζί να αντιμετωπίσουμε το φόβο ή να μην σας ψηφίσουν. Ή να μην σας ψηφίσουν. Γιατί είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα για να λέτε ακριβώς αυτό που λέγατε στην κυριαρχία του νεοφιλελευθερισμού. Είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Δεν έχουμε εδώ δύο προγράμματα πάνω-κάτω το ίδιο. Έχουμε δύο αντιπαραθετικά προγράμματα με σαφή ιδεολογικό και κοινωνικό πρόσημο. Και το ίδιο θα έλεγα και για τους ανθρώπους και τους υποστηρικτές του Κινάλ. Έφυγε ο κύριος Βενιζέλος, αλλά η γραμμή έμεινε το ίδιο. Ρωτάω τους ανθρώπους που ψήφισαν Κινάλ, πραγματικά μπορούν να κρατήσουν ίσες αποστάσεις από μια κυβέρνηση που λέει ότι πρέπει να έχουμε μια ισορροπία ανάμεσα στο κοινωνικό κράτος και στη μείωση της φορολογίας και μια κυβέρνηση εν δυνάμει, η Νέα Δημοκρατία, που δίνει μόνο έμφαση στη μείωση της φορολογίας, ετοιμάζει το έδαφος ότι εδώ μας αφήνουν καμένη γη, θα έχουμε πολλά πλεονά, δεν θα έχουμε τίποτα και οι φοροελαφρύνσεις θα είναι για τους συνήθους ύποπτους, δηλαδή για τους ελίτ. Και λένε οι άνθρωποι που ψηφίζουν το Κινάλ, μπορεί να είναι ίδιο αυτό το πράγμα. Με όλες τις διαφορές, τις αποκλίσεις, ό,τι κριτική θα μπορούσαν να κάνουν για τη δική μας κυβέρνηση. Είναι το ίδιο πράγμα να υποστηρίξεις μια συμμαχία προοδευτικών δυνάμεων που μπορούν να σταματήσουν αυτή το τσουνάμι που μας έρχεται, από το να πεις «δεν με νοιάζει, θα πει ο λαός τι θα κάνουμε». Αυτό λέει η ηγεσία του Κινάλ. Δηλαδή είναι σαν ο Βαρθελομαίος να βάλει τους ανθρώπους της θρησκείας να πει αν θα γίνω μουσουλμάνος ή χριστιανός. Δεν γίνεται έτσι. Η ηγεσία δεν μπορεί να έχει αυτή την άποψη. Η ηγεσία πρέπει να πει συμφωνεί με, μερικά πράγματα που έχουμε κάνει μετά από το 2009. Και γι' αυτό τώρα, το 2018, από το καλοκαίρι το 2018. Ευχαριστώ πολύ. Μας λέτε ότι χτυπάμε τη μεσαία τάξη γιατί σώζουμε το αφορολόγητο, αλλά συγχρόνως βγάζουμε και τα αντίμετρα. Το λέει η Νέα Δημοκρατία
πρέπει να σας πω ότι με στεναχώρησε ότι το είπε και ο κύριος Καραθαλασσόπουλος. Γιατί συνήθως είναι πολύ προσεκτικός σε τι λέει και όταν είναι σε νούμερα. Γιατί ξέρει ο κύριος Καραθαλασσόπουλος, όπως ξέρω και εγώ, ότι τα εντύμετρα αρχίσαν το 2018. Ενώ είχαν ψηφιστεί για το 19 και το 20, από το 18 αρχίσανε με την παιδική φτώχεια και για το επίδαμα των παιδιών. Και από το 19, μεγάλο κομμάτι από τα αντίμετρα γίνανε. Δηλαδή, στο δικό σας κόσμο και στο κόσμο του Κινάλ, η βοήθεια στο σπίτι, τα γεύματα, η ειδική αγωγή, να υπάρχουν καθηγητές, δεν θα βοηθήσει το δικό σας κόσμο. Είτε το δικό σας, είτε το Κινάλ. Δεν τους ενδιαφέρει. Δεν μειώσαμε το 2019 τις κοινωνικές εισφορές που ήταν στα αντίμετρα του 20. Δεν κάναμε άλλες αλλαγές, η μείωση του ΦΠΑ. Άρα τι έχουμε τώρα σε αυτή την τροπολογία για το αφορολόγητο. Αρχίσαμε το 2017 με μέτρα αντίμετρα. Μετά, τότε μας λέγατε όλοι από εδώ και από εκεί ότι είναι φαντασιώσεις του Τσίπρα τα αντίμετρα. Δεν υπάρχουν. Δεν υπάρχουν αντίμετρα, μόνο μέτρα. Δεν μειώσαμε τις συντάξεις, δεν θα μειώσουμε το αφορολόγητο και υπάρχουν αντίμετρα. Και όχι μόνο υπάρχουν αντίμετρα του 19, αυτό το πακέτο στη Θεσσαλονίκη, της Θεσσαλονίκης, αλλά υπάρχουν και αντίμετρα στο πακέτο που ανακοινώσαμε στο Ζάπιο για το 2020. Υπάρχουν κάποιες αλλαγές. 17 τα ψηφίσαμε τα αντίμετρα, τώρα είμαστε το 19, έχουμε κάνει κάποιες αλλαγές. Αλλά έχει γίνει ολόκληρο, ένα μεγάλη προσπάθεια να γίνουν και έχουμε άλλο ένα επιπλέον από τα αντίμετρα που έχουμε κάνει, 1% του ΑΕΠ για το 2020. Και τα αποτελέσματα, παρόλα αυτά που λέτε, δεν στηρίζονται στα στοιχεία. Γιατί τα στοιχεία, κύριε Καραθανασόπουλε, λένε ότι έχει μειωθεί η ανισότητα, το λεγόμενο δείκτης Gini. Τα στοιχεία λένε ότι έχει μειωθεί η παιδική φτώχεια. Τα στοιχεία λένε ότι η διαφορά το πάνω του 20% με σχέση το κάτω του 20% έχει συρρυκνωθεί η διαφορά. Αυτά είναι τα στοιχεία. Είναι σε αυτό που θέλουμε, είναι σοσιαλισμός. Όχι, δεν είναι σοσιαλισμός. Είναι όμως η σωστή κατεύθυνση. Άρα, θα σας παρακαλούσα να μην επαναλαμβάνετε ό,τι λέει η Νέα Δημοκρατία για τα αντίμετρα. Να μπορούμε να το συζητήσουμε σοβαρά. Αν δεν είναι τα σωστά αντίμετρα, να μου το λέγατε. Αλλά ότι είναι 1% παραπάνω για το 20. Πάνω από τα αντίμετρα που ήδη έχουμε ψηφίσει, δεν μπορεί να το αρνηθεί κανείς. Αυτό είναι στοιχείο. Να μου πείτε ότι δεν σας αρέσει αυτό και εκείνο και το άλλο αντίμετρο. Αλλά όχι ότι δεν υπάρχουν αντίμετρα. Σοβαρή συζήτηση. Και άρα, γι' αυτό εισηγούμε αυτή την τροπολογία, γι' αυτό το λόγο. Γιατί είναι στη σωστή κατεύθυνση, είναι σε μια κατεύθυνση που διευρύνεται η ταξική μας μεροληψία και στα μεσαία στρώματα. Και το πολιτικό αντίστοιχο αυτής της διεύρυνσης είναι το κάλεσμα των ανθρώπων που είναι πράσινοι, που είναι σοσιαλδημοκράτες, που είναι κομμουνιστές, που είναι αριστεροί, να είμαστε μαζί για να αποτρέψουμε κάτι που δεν είναι παρόμοιο, κύριε Καραθαζόπουλε. Δεν έχει καμία σχέση. Είτε δεν διαβάσατε τι λέει ο κύριος Μητσοτάκης, η κυρία Ξαφά, ο κύριος Τουρνάρας, είτε το διαβάσατε και δεν το καταλάβατε. Αλλά ότι είναι το ίδιο, δεν μπορεί να το ισχυριστείτε. Δεν μπορεί να το ισχυριστείτε καθόλου όμως. Και γι' αυτό αυτή τη στιγμή πρέπει να πάρουμε τη ζωή μας στα χέρια ο κόσμος για να το αλλάξει. Νομίζω είπα αρκετά για αυτή την τροπολογία. Πάω στην άλλη που έχει δύο κομμάτια. Το ένα είναι για τις τράπεζες. Περάσαμε ένα νομοσχέδιο για συγχωνεύσεις διασπάσεις. Ποιο είναι το ερώτημα? Όταν γίνεται κάτι τέτοιο, πρέπει τα δύο κομμάτια να ζητήσουν άδεια χρηματοοικονομικού ιδρύματος από την αρχή ή όχι? Η άποψή μας είναι όχι. Και είναι και άποψη της Τράπεζας Ελλάδας και του Υπουργείου Οικονομικών. Γιατί παίρνει πάρα πολύ χρόνο αυτό και θα δυσκολέψει τη στρατηγική μείωση των κόκκινων δανείων.
Αυτή είναι η ουσία αυτή της τροπολογίας. Αφού τα δύο, ένα κομμάτι είχε άδεια χρηματοοικονομική, όταν το κόβει στα δύο, δεν μπορεί να αρχίσουν από την αρχή. Μπορεί να υπάρχει μια πιο σύντομη διαδικασία, αλλά όχι αυτό που το στέλνει στις καλένδες και άρα οι τράπεζες δεν μπορούν να λειτουργήσουν με τον τρόπο που πρέπει. Και το τελευταίο είναι για το λεγόμενο υπερταμείο, όπου κάνουμε μια αλλαγή για να μπορέσουν να είναι στις επιτροπές επιλογής στελεχών και εκτελεστικά μέλη. Κατά τη δική μου άποψη είναι παράλογο αυτό που μας είχε επιβληθεί ο CEO, για παράδειγμα, ο βασικός, ο διευθύνων σύμβουλος, να μην έχει άποψη σε επιτροπή θα είναι, δεν θα είναι δική του, η δική της απόφαση για τα στελέχη που έρχονται. Τι είναι, να έχει μια εικόνα, είναι συνεργάσιμη, ταιριάζουν τα χνότα τους, έχει τις ανάγκες που θεωρεί. Άρα πρέπει να είναι. Είναι πολύ απλή τροπολογία. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε κάτι παραπάνω. Τελειώνοντας λέω ότι σήμερα κλείνει η Βουλή. Έχει τεράστια σημασία ο κόσμος που μας ακούει να ξέρει τι διακυβεύεται. Δεν είναι κανονικές εκλογές που θα έχουμε δύο κόμματα περίπου να λένε τα ίδια πράγματα όπως συνηθίσαμε πριν από την κρίση. Λέμε διαφορετικά πράγματα, με διαφορετικές κοινωνικές αναφορές, με διαφορετικές προτεραιότητες, με διαφορετική σοβαρότητα και με διαφορετική αξιοπιστία που έχουμε αποδείξει τα τελευταία 4 χρόνια και συγχρόνως με μία κυβέρνηση που πήρε το μήνυμα από τις ευρωεκλογές και θεωρεί ότι μπορεί να διορθώσει τα κακά κείμενα και να πάει μπροστά. Σε αυτές τις εκλογές πρέπει να αποφασίσουμε για τη ζωή μας. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε τον κύριο Τσακαλώτο. Κύριε Καραθανασόπουλε.